Καλημέρα σε όσοι δεν την έχω πει από κοντά. Καλή χρονιά να έχετε με υγεία σε εσάς, οι οικογένειές σας όλοι. Ακούσαμε τον απολογισμό, τον πλούσιο απολογισμό ενός διοικητικού συμβουλίου που παραδίδει, θα παραδώσει την επόμενη Κυριακή σε ένα επόμενο διοικητικό συμβούλιο. Προσωπικά θέλω να πω ότι το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο είναι άξιο συγχαρητήριο. Και δεν θα αναφερθώ στα επιμέρους το κάναμε μια εκδρομή και την επίσκεψη στη Μακρόνησο. Για μένα είναι άξιο συγχαρητήριο για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, γιατί κατάφερε να συνεχίσει αδιαλείπτως την έκδοση της Φωνής του Γέρακα. Με όποιες αντιρρήσεις, ενστάσεις, επιμέρους μπορεί να έχει κανείς, όπως ο Βασίλης ή ίσως και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Το να συνεχίσει να εκδίδεται η Φωνή του Γέρακα με τη συγκεκριμένη συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο οφείλω να σας πω, επειδή το έχω ζήσει, ότι δουλεύει ολόκληρο. Κάποιοι γράφουν, ξενυχτάνε, στείνουν στο κομπιούτερ, κάποιοι άλλοι τρέχουν, μαζεύουν τιμολόγια, διαφημίσεις, που πρέπει να πούμε, και δεν το είπε ο Ταμίας, ότι είναι τα μοναδικά έσοδα της εφημερίδας και δεν υπάρχουν άλλα, όπως διάφοροι λένε στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί, ότι η εφημερίδα έχει και άλλους πόρους κρυφούς. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, μόνο οι διαφημιζόμενοι και οι συνδρομές μας. Το δεύτερο λοιπόν που θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι αδιαλείπτως κράτησε ανοιχτό το Σύλλογο κάθε Τετάρτη. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε όλοι, που κλεινόμαστε στα σπίτια μας, εδώ ο Σύλλογος κάθε Τετάρτη ήταν ανοιχτά. Μην νομίζετε ότι εδώ τις Τετάρτες γίνεται κάτι σημαντικό ή κάτι πολύ περισπούδαστο ή κάτι πολύ σπουδαίο. Απλά μαζευόμαστε κάποιοι άνθρωποι και γελάμε, βρισκόμαστε, κάνουμε πλάκα. Σας καλώ να έρχεστε τις Τετάρτες στο Σύλλογο. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Χαίρομαι που αυτές τις Τετάρτες τη χρονιά που μας πέρασε είδα στο Σύλλογο εδώ που είναι ο αρχαιότερος του Γέρακα και αρκετούς παλινιώτες. Χαίρομαι γιατί αυτές οι δύο πόλεις είναι πλέον μία και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να ξεφύγουμε από τοπικισμούς. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω μία πρόταση, όχι στη Γενική Συνέλευση, δεν θέλω να την κάνω στη Γενική Συνέλευση, στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μυρίζομαι ότι θα είναι περίπου το ίδιο. Υπάρχει ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Πηγή. Ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρετε την απόφαση να το κάνετε. Υπάρχουν και έχουμε σήμερα μέλη εδώ του Ιστορικού Συλλόγου της Παλίνης, του Παλινέα. Και έχουν εκδώσει και αυτοί ανάλογα βιβλία και έχουν και αυτοί να επιδείξουν αρκετή δραστηριότητα. Θα πρότεινα λοιπόν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει σε επαφή με τον Παλινέα και να γίνει μια κοινή εκδήλωση. Οι δύο αρχαιότεροι σύλλογοι των δύο πόλεων από κοινού να κάνουν μια εκδήλωση για την ιστορία των δύο πόλεων που πια είναι μία. Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτά που είπε και ο Δημήτρης ο Καράς, ότι σε αυτή την εποχή διατηρείται ένα σύλλογο ζωντανό, όχι μόνο βγάζοντας μόνοι σας τα έξοδα της εφημερίδας, η οποία είναι σημαντικό δρόμενο εδώ του Συλλόγου, αλλά και είστε από τους ελάχιστους συλλόγους και νομίζω και ο άλλος ιστορικός της Σύλλογος της Παλίνης, ο Παλινέας, είστε οι δύο σύλλογοι που παίρνουν την δίκη. Και εξασφαλίζετε τη στέγη αυτή πληρώνοντας και εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια και τα έξοδα του μισθώματος. Ακούστηκε η άποψη του Δημήτρη του Καρά να συνεδριάσετε τα συμβούλια μαζί ή να έρθετε σε επαφή με τον Παλινέα. Πραγματικά ένας εξίσου ιστορικός σύλλογος στην Παλίνη, με σημαντική δράση και έκδοση ιστορικών βιβλίων για την Γέρακα, εσείς για την Παλίνη, ο Παλινέα. Και θα έλεγα, χωρίς να θεωρηθεί καπέλο με αυτό, θα μπορούσε να το κάνει και ο Δήμος αυτό σε συνεργασία με εσάς. Ή αν θεωρείτε ότι σας καπελώνουμε, εγώ θέλω να μιλάω ευθέως και επειδή είμαστε και σε ύποπτη περίοδο εκλογών, μην θεωρήσετε ότι το κάνουμε για τις εκλογές. Θα ήθελα να σας πω ότι θα έχετε από τον Δήμο κάθε είδους εξυπηρέτηση που θέλετε, εάν αποφασίσετε κάτι τέτοιο. Έτσι, να έρθετε σε επαφή τα δύο συμβούλια και ό,τι κρίνετε, εάν κρίνετε ότι μπορεί να γίνει μια συνδιοργάνωση και με τον Δήμο, είμαστε θετικοί σε αυτό το λέμε από τώρα. Εάν θεωρείτε ότι καπελώνεστε, επειδή είναι μακράν των προθέσεών μας,
θα σας διευκολύνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και εσείς ζητήσετε ανάλογα με το τι θα αποφασίσετε να κάνετε. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να το κάνετε. Έτσι. Να έρθετε με την διοίκηση του Συλλόγου του Παλινέα σε επαφή και να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διοργάνωση για να δείξουμε τα έργα σας και να αναδείξουμε τις ιστορίες του Γέρακα και της Παλίνης, της ενιαίας πια πόλης του Δήμου Παλίνης.